Στα των αρχιεπισκοπικών εκλογών, 2-24 ώρα μα χωρίζουν από την πρωτόγνωρη ομολογουμένω εκλογική διαδικασία για ανάδειξη του τριπρόσωπου. Τελευταίο μα φιλοξενούμενο, ο Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο, τοποθετητή του θρόνου, ο οποίο διεκδικεί με αξιώσει και πολιτικέ δεσμεύσει, βέβαια. Μια θέση στον τριπρόσωπο. Πανηρώτατε, καλώ ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Πώ το βιώνετε όλο αυτό το διάστημα, αυτή την, την προβολή ε, και στα μέσα ενημέρωση ε, κλπ. Είναι κάτι ξένο Είναι, είναι μια ένταση. Ε, Λαμβανουμένου υπόψη και του γεγονότο ότι και ω τοποτηρητή έχω να διεκπαιρεώσω πολλά τρέχοντα προβλήματα ναι. τη αρχιεπισκοπή και έτσι είναι μια πίεση, μεγάλη πίεση. Πίεση η οποία ενδεχομένω καμιά φορά να προκαλέσει αχρίαστε εντάσει ε, ή εντάξει. μαχαιρώματα, αυτά που λέμε τώρα, σα βιώνουμε έτσι πολύ πιο πολιτικού αντί θρησκευτικού ιδέε. Δεν υγείας. νομίζω αυτό να επηρεάζει τόσο, αλλά είναι μια στέρεση ύπνου, είναι μια στέρεση ησυχία. Ναι. Να κάνει κάτι το οποίο θα μπορούσε να διαβάσει, να μελετήσει κάτι. Ναι, και είναι και περίοδο νησιών, ναι. πανηρωτάται. Ναι. Νησυτεύεται κιόλα, δεν παίρνετε ναι. και πολλά λιπαρά σε κάθε περίπτωση. Ε, λοιπόν, 24 ώρα από την εκλογική αυτή διαδικασία, που για πρώτη φορά, αν θέλετε, είναι ε, στη βάση του καταστατικού χάρτη αυτή η διαδικασία. Μέχει. Απευθεία στο τριπρόσωπο εκλέγεται από τον λαό, και είναι και, αν θέλετε, μια σφιγμομέτρηση ε, του πόσο κοντά είναι η κοινωνία στην Εκκλησία. Δηλαδή. Φρονώ ότι θα, θα δείτε με μεγάλη απογοήτευση ή θα σας προβληματίσει ένα α, πενιχρό ποσοστό προσέλευση τη κάρπε την Κυριακή. Δεν είναι ένα στήχημα ε, για την Εκκλησία να κερδίσει. Η, στην Εκκλησία της Κύπρου υπήρχε πάντα συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Ναι. Με άλλων καταστατικών και με άλλου τρόπου. Ειδικού εκλέκτορε, γενικού. Ναι. Αυτό όμως, ο καθένα μπορεί να πάει στο συγγενή του κλπ. Εδώ είναι απευθεία. Ναι, ναι. Θέλω να στηρίξω τον ναι, ναι. Πάφου, τον ε, Ταμασού. Και μάλιστα ήταν πάντα. Βενιχρή ναι. η προσελεύση του κόσμου. Ε, αν δεν κάνω λάθο, ο αρχιεπίσκοπο Μακάριο ξελέγει με το 12% τη προσελεύση του κόσμου. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο έφυνε ένα διάφορο μερικού ή έλεγαν όποιο και να βγει από του εκκλησιαστικού ταγού για αρχιεπίσκοπο θα γίνει αποδεκτό. Ε, τώρα με τα μέσα προβολή που έχουμε και μπορεί ο καθένα να προβάλλει το όραμα και το πρόγραμμά του, ε, διεκδικεί. ...για τον του αυτήν την δυνατότητα. Ναι. Ε, χθες φιλοξενούσα τον Μητροπολίτη Ταμασού... ...Ισαΐα... ...και είπε μεταξύ άλλων... ...τροβάζω να σκεφτώ ότι υπάρχουν... ...υποψήφοι που θα διεκδικήσουν... θα προχωρήσουν τέτοιες συμπεριφορές. Ουσιαστικά είπε ότι θέλει την Εκκλησία φιλική και είναι ωφέλιμο να μην μείνει στα ίδια, να αφορετώ στη σύψη και διαφορά στην προσπάθεια να εξηγήσει τι εννοούσε. Λέει, τρομάζω και πανικοβάλλομαι όταν ακούω ότι κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν αυτόν τον τρόπο πολιτική σκέψη και προσέγγιση. Εάν δεν φέρουμε μεταρρυθμίσει και αλλαγέ, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε τον τρένο συντονισμού με την Κυπριακή κοινωνία. Και ρώτησα αναφέροντα σε εσά, δεν ήθελα να σχολιάσει ε, την κλάδο Ελέα και σε εσά και στον Τριμηθούντο κλπ. Αλλά. Ε, Εσεί το βλέπετε έτσι. Εσείς... νομίζω ότι θέλετε να δώσετε, αν θέλετε, αυτό το, το χαρακτήρα τη συνέχιση του έργου του έκθιμου Αρχιεπισκόπου. Ναι. Νομίζω αυτά είναι προεκλογικά λόγια. Ναι. Τα οποία ε, δεν βασίζονται πουθενά, ούτε και έχουν, θα έχουν μια συνέχεια. Κάτι για να γίνει πιστευτό πρέπει να ξεκίνησε προηγουμένω, να είχε ένα όραμα και ένα πρόγραμμα με αυτά τα γεγονότα και μετά. Εάν οι ευαισθησίε, όπω λέμε, και το είδα γραμμένο είναι για το περιβάλλον. Ε, αν εκείνο το περιβάλλον που με εκείνου του ναούς ναού ε, σέβεται το περιβάλλον μα, είναι μια κουβέντα. Με που τώρα που, για την τη Μητρόπολη τα ναι, Μασούρ ναι, τώρα, ναι. ναι, ναι. Γιατί οι ευαισθησίες εκεί, ευαισθησίες λέτε. Ναι. 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 Ε, αν είναι κάποιες ευαισθησίες, έστω οι που mm -hmm. είπαν ότι ε, κατηγόρησαν τον Μακαρίτη τον Αρχιεπίσκοπο ότι δεν είχε ευαισθησίες περιβαλλοντικές. Ναι. Ε, αυτό είναι Σεβασμό του περιβάλλοντο εκεί του Κυπριακού. Λέω ότι είναι μάλλον ε, η, πίεση. είναι ο χαρακτήρα τη περιοχή, αλλά ναι. Είναι η, του, είναι η πίεση των εκλογών. Πρέπει ναι. να αφήσουμε την πίεση των εκλογών ναι. ή του ανθικοψηφίου ναι. σα, ναι. και να με ενδιαφέρει, διότι ναι. ήταν και άλλε ναι, αποφάσει, ναι. αν θέλετε. Ναι. Ε, Αυτό π, το οποίο είπα ναι. είναι ότι η Εκκλησία είναι το καταφύγιο όλων των ανθρώπων. Και για οικονομικά θέματα και για πνευματικά. Και για ηθικά, για ηθική στήριξη, κλπ. Ο άνθρωπο ω πνευματικόν παραμένει από την αυγή τη ιστορία του περίπου ο ίδιο. Τον απασχολούν πάντα τα ίδια προβλήματα. Πώ έρχεται, πού πηγαίνει, γιατί υπάρχει ο πόνο, η θλίψη, ναι. το κακό. Όπω τα ίσα τα παιδιά τι που σήμερα τον ενδιαφέρουν. Τι γίνεται μετά το κακο οπω τα παιδια που σημερα τον ενδιαφέρει. τι γινεται μετα το θανατο μα. Και αν το σκεφτούμε όλοι, τι περισσότερο είπε η ανθρωπότητα μετά τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη. Από τότε είχαν τα ίδια ερωτηματικά και την ίδια φιλοσόφηση mm -hmm. γύρω από τα θέματα της ζωής. Όμως, παράλληλα, η κοινωνία επροχώρησε πολύ στον υλικό πολιτισμό, στην επιστήμη, στην τεχνολογία. Η Εκκλησία που καλείται, λοιπόν, να δει τον άνθρωπο ως σύνολο, πρέπει να συγκεράσει και τα προηγούμενα, τα οποία παραμένουν τα ίδια, και τα καινούργια. Έχει και η εκκλησία. Αλήθειες που παραμένουν αναλύωτες. Υπάρχει όμως και ο τρόπος μεταφοράς αυτών των αληθείων με νέα μέσα στη νέα κοινωνία, στους νέου ανθρώπου. Είναι αυτό το οποίο είναι έργο της Εκκλησίας. Συνέχιση και του παρελθόντος, ναι. αλλά και... Αποδοχή αν, όμως και της... Και ανοίγματα αν, αν, σε νέο τρόπο ζωής. Ναι. Και εγώ είχα κάνει αναφορά ότι συνεχίζουμε μεν των κοινωνικών και των φιλανθρωπικών έργων που συνέχισε η Εκκλησία τόσα χρόνια, αλλά βλέπουμε και προβλήματα τα οποία τώρα προβάλλουν. Είπα τουλάχιστον τρία τέτοια θέματα στο πρόγραμμά μου και στο όραμά μου. Είπα πρώτα την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων ζευγαριών και να αποκτήσουν περισσότερα του ενός τέκνα όταν ο δείχτης της Τεκνοποίηση στην Κύπρο, φτάσανε το 1,3. Mm -hmm. Δεν ανανεώνεται η κοινωνία μα. Λιγοστεύουμε και θα γίνουμε μειονότητα. Είπα ότι παλαιότερα ο καθένα μα καταγόταν από μια πολυμελή οικογένεια γιατί δεν υπήρχαν αυτέ οι μεγάλε απαιτήσει ποιότητα ζωή. Τώρα έχουμε ποιότητα ζωή, έχουμε σπουδέ, έχουμε το ένα το άλλο. Η Εκκλησία λοιπόν πρέπει να φανεί αργό. Σε αυτά τα είναι ζευγάρια. Ναι. Είναι και η οικονομική κρίση που του επηρεάζει. Αντιλαμβάνομαι ότι το κριτήριο πρέπει να είναι Ελληνοκύπριοι για να στηριχθούν έτσι όπω θα Θα πρέπει τα να είναι μέρη τη Εκκλησία. Ναι. Ε, η Εκκλησία. Άρα χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η, η κυβέρνηση θα πρέπει να μεριμνήσει για όλου του κατοίκου, η Εκκλησία για τα μελή τη. Ναι. Αυτό είναι που εξήγηλα και είπα ότι είναι μέσω μονοπωλίου. Και οπότε είναι οπότε. τα μέλη τη Εκκλησία οι χριστιανοί Ορθόδοξοι ε, ναι. ή είναι αυτοί τώρα που έχουν, είναι η στον κατάλογο. Οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ασχέτω, αν θέλετε, καταγωγή. Η Χριστιανή Ορθόδοξοι που είναι στην Κύπρο, είναι ναι. μέλη τη Εκκλησία. Mm -hmm, ναι. ε, λέω λοιπόν ότι αυτό δεν υπήρχε στι προηγούμενε εποχέ. Είχαμε υπεργεννητικότητα. Τώρα είναι έχουμε υπογεννητικότητα. Ένα άλλο, ένα άλλο πιεστικό πρόβλημα είναι η νεότητα που βρίσκεται μπροστά σε χίλιου δυο κινδύνου. Και πρέπει η Εκκλησία να με Όπως. Στην Πάφο ναι. ξεκινήσαμε με ένα νεανικό κέντρο. Ήταν δύο κτίρια, ένα διόρφο και έναν τετραόρφο, τα ενώσαμε. Ε, κάναμε αίθουσε διδασκαλία κάποιων μαθημάτων δωρεάν. Ηλεκτρονικού υπολογιστέ, παραδείγματο ε, αγιογραφία, χορού, μουσική, ε, βυζαντινή μουσική. Έχουμε βιβλιοθήκη δανειστική, αλλά και χώρου για να μείνουν εκεί να διαβάσουν. Έχουμε καθήνα με επιχορηγούμενα προϊόντα. Έχουμε ένα γυμναστήριο με ε, σύγχρονα γυμναστικά όργανα για να μπορούν τα παιδιά στα διαλύματα των ε, φροντιστηριών τους ή στον κοινων τους χώρων να πηγαίνουν εκεί και να προστατεύονται να. από άλλους χώρους. Άρα μέσω αυτόν τον τρόπο θα συνδράμεται στην κοινωνία, χωρί έτσι, ναι, ναι. χωρίς να, να επηρεάζεται τις πολιτιακές αποφάσεις σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως. Ε, α, Αλλά το, και, το και κάτι άλλο είναι... να, προσφέρω, ναι. να ότι τις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από μια αλματώδη ανάπτυξη στην τεχνολογία. Mm -hmm. Βρισκ, ε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά. Δεν θα αναφερθώ ε, στα μέσα επικοινωνία ή στα ηλεκτρονικά τέτοια, αλλά θα πω κυρίω στι βιοεπιστήμε που δημιούργησαν νέα διλήμματα στου ανθρώπου. Η κρονοποίηση, η βάλει στη ζωή μα, η εξωσωματική γονιμοποίηση, ε, οι μεταμοσχεύσει, να. τα. Ναι, γι' αυτό όμω, πρέπει να έχει ναι. ρόλο και λόγο η Εκκλησία. Γιατί Πάνη δημιουργούν ρόντατε. διλήμματα στου ανθρώπου αν μπορούν... Μήπω είναι η Εκκλησία που δημιουργεί αυτά τα διλήμματα, δεν είναι. Είναι πολύ... ο καθένα για τον εαυτό του. Έρχεται ο καθένα και ρωτά: ναι. Αν προσεγγίσω σε αυτό το πράγμα, έχω κανένα πρόβλημα με την πίστη μα. Ναι. Και πρέπει να δώσουμε. Μα γιατί η πίστη μα ή ο Χριστό ήξερε τότε τι μπορεί να συμβεί και να σα δίνει, α σας... πούμε. Μα γι' αυτό το θέτω τώρα. Παρακαταθήκη. Μέσα ναι. στην Αγία Γραφή είναι και το θέλημα του Θεού. Mm -hmm. Μπορούμε με βάση αυτό το θέρμα να, να δώσουμε απαντήσει και εδώ. Και κάνουμε ένα παράδειγμα. Όταν λέμε η Τέταρτη, παραδείγματο, Χάρη Οικουμενική Σύνοδο, έδωσαν το δόγμα ε, των το δύο φύσεων του Χριστού, τη ανθρώπινη και τη θεία. Ναι. Δεν δημιούργησε εμπιστοσύνη εκείνη. Ήταν μέσα στην Αγία Γραφή, κατάσπαρτο αυτό το δόγμα, και το εξέτασε με μία μικρή πρόταση. Στην Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστό ανεστούσε νεκρού, θεράπευε να ρώσουν του, επιβαλλόταν στη θάλασσα. Ήταν τέλειο Θεό. Ο Χριστό όμω ήταν και ενίσταζε, εκυμάτων, έτρωε. Ήταν και τέλειο άνθρωπο. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε τι είναι ο Χριστό, η Εκκλησία πήρε όλα αυτά και είπε είναι τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Στην Αγία Γραφή, λοιπόν, υπάρχουν κάποιε βασικέ αρχέ τη πίστη μα: το ουφωνεύσει, να μην σκοτώνει άνθρωπο. Αν λοιπόν στη διαδικασία αυτή τη εξωσωματική γονιμοποίηση δεν σκοτωνέται άνθρωπο, δεν γονιμοποιούνται παραπάνω άρια από εκείνα που θα φυτευτούν στη γυναίκα για να α, τα αγκιοφορήσει, τότε είμαστε με το θέμα το θεωρητήριο ευλογία. Επομένω, μπορούν να υπάρξουν τέτοιε λύσει μέσα από την Υγεία Γραφή. Δίδονται, αλλά χρειάζεται η Εκκλησία να σκύψει πάνω στην Υγεία Γραφή με επιστήμονε ευσεβεί, με θεολόγους ευσεβεί και να δώσει αυτά την καθοδήγηση στου ναι. ανθρώπου. Αν ναι. ζητηθεί από την Εκκλησία από του ανθρώπου αυτό. Ζητούνται, είναι... έρχεται. Ναι, ο, 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 Ποριν, αυτοί που έρχονται. Είναι ναι. πολλά τα ζευγάρια που έρχονται να μα πούν. Θα πάω εκεί θα αμαρτήσω. Ναι. Ναι. Είναι και η εξομολόγηση, είναι και ο είναι και τα θέματα προσπάθεια, αυτό που λέμε θεραπεία μεταστροφή, αυτό που δεν ξέρω αν και yeah. εσεί ε, θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοια θεραπεία ε, για ομοφιλόφιλους ότι μπορεί να να του αγγίξει η και κλπ. και να τους εξαναγκάσει όχι. σε γάμο. Όχι, ε, όλα αυτά όχι, που ακούμε όχι, όχι. και όχι, όχι. τράβουμε τα μαλλιά ε, μα. Όχι, αυτό είναι εκτροπέ όχι μέσα στην εκκλησία, στον περίγυρο της εκκλησίας yeah. από κάποιους που νομίζουν ότι ανήκουν στην εκκλησία. Τα οποία όμω δεν μπορεί να φορτώνεται η Εκκλησία χωρί να φταίει. Μάλιστα. Τώρα, πάνε ρωτάτε ε, το, το ερώτημα είναι να φαντάζομαι ότι υπάρχει στι γραφέ ούτε οπουδήποτε αλλού το, το επιχειρηματικό χαρακτήρα τη Εκκλησία mm. και τη Αρχιεπισκοπή. Εκεί εστιάζουν, αν θέλετε, και οι κριτικέ προ τον έκδημο Αρχιεπίσκοπο ε, για το δικτατορικό, αν θέλετε, και τρόπο με τον οποίο χειριζόταν θέματα αυτά. Θα έμπαινε, αν θυμάστε, με, το, με την Μπουρτόζα να τα ρίξει κάτω ή το θέμα του Τζο και τη επιταγή. Όλα αυτά ναι. είχαν, αν θέλετε. Είναι δυο διαφορετικά θέματα. Το ένα αναφέρεται στο χαρακτήρα, τον προσωπικό χαρακτήρα του αίμνη του Αρχιεπισκόπου και το άλλο, αν η Εκκλησία δικαιούται να έχει υπερουσία και να την χρησιμοποιεί, να την ε, πολλαπλασιάζει, να την καταλαβαίνει. Ο χαρακτήρα, ο καθένα μα, έχει το χαρακτήρα του. Να. Διαφορετική θα ήταν η αντίκριση δική μου στο ίδιο θέμα του Αρχιεπισκόπου και κάποιου άλλου Μητροπολίτη. Ε, δεν σημαίνει όμω αυτό ότι ναι, ε, Έχω εσά απέναντί με Ενδεχομένω αύριο να είσαι το νέο αρχηπίσκοπο. Άρα, δεν κάνω να γνωρίζω κόσμο ναι, που, ναι, που αύριο θα κληθεί θα να ψηφίσει. Θα πω ναι. ότι η Εκκλησία πάντα χρειάζεται την περιουσία τη, να την χρησιμοποιεί για να μπορεί να διεκπεραιώνει τι υποχρεώσει τη. Mm -hmm. Έχει να πληρώσει και το προσωπικό τη, του ιερεί, του ε, ψάπτε κλπ. Αλλά έχει και να επιτελέσει και το κοινωνικό και το φιλανθρωπικό τη έργο. Χωρί εισοδήματα. Πώ θα έστελνε νέου ανθρώπου, ευτυχώ, να σπουδάσουν. Πώ θα έδινε βοήθεια σε ανθρώπου να πάνε να δουν την υγεία του, να αντιμετωπίσουν πιεστικά προβλήματα οικονομικά. Επομένω, αυτή η περιουσία, όταν διοικείται σωστά, και δεν θα ανεκατοθώ εγώ αμέσω. Μέσα στην ναι. οικονομία. Ε... Γιατί δεν τα ξέρουμε. Θα ζητήσετε όμω να δεν... ενημερωθείτε τι συμβαίνει αν ναι. υπάρχουν, ναι. φαντάζουμε και αν υπάρχουν ή διαμισθώνετε φαντάζομαι θέματα διαφθορά κλπ. Ασφαλώ. Θα δείτε, ασφαλώς θα ασχοληθείτε. Υπάρχουν. Διότι δεν ταιριάζει, αν θέλετε, στον κόσμο. Ναι, αλλά αυτό το ότι τη διαφθορά τώρα. Ναι. Ήταν προεκλογικό το λέω. Ναι. Να το αφήσουμε μετά, ευχαρίστω. Ναι, αλλά ένα λεπτό πάνε Συμφωνώ, να το αφήσουμε μετά, αλλά δεν τόσα χρόνια, δηλαδή, βλέπετε ότι όλα καλά και άγια. Δεν είπα ότι είναι καλά. Όταν πήγαινε ο αρχιεπίσκομο στην στην Αρχιεπισκοπή, κατάφερε και έφερε πέραν των εκατών εκατομμυρίων ε, λιρών ήταν τότε, λιρών ήταν, ναι. Ναι. Ε, πίσω στα ταμεία της Αρχιεπισκοπής από ανθρώπου που ελιμένονταν εκεί. Καταλέφτηκαν την ασθένεια του προηγούμενου Αρχιεπισκόπου και πήραχαν. Τώρα χλίπους. Ναι, υπάρχουν ρωτάτε... αυτά τα πράγματα. Ναι. Έχουμε... Δεν επιτρέπεται να τα αφήσουμε να ενεργούν εκεί. Πανηρωτέτε, το, το, πρώτο στάδιο, αν θέλετε, είναι η εκλογή του τριπρόσωπου. Οι, οι, οι τρει πρώτοι που θα συγκεντρώσουν την, τη στήριξη του, του λαού και ακολούθω εκείνα αντιλαμβάνουμε και το ζητούμενο. Οι συμμαχίε εντό τη Ιερά Συνόδου ε, μπορεί και να είστε στον τριπρόσωπο, μπορεί και όχι όμω. Ε, η δουλειά είναι το δούνε και λαβήν μεταξύ των Μητροπόλεων και ε, επισκοπών, δεν ξέρω πώ, για να υπάρξουν συμμαχίε. Εσείς στηρίζεστε τώρα από τον Τριμηθούδο. Τι δούνε και να μην θα έχει ένα Επισκοπό. Ναι. Δεν ξέρω πώ. Για, γιατί ε, να στηρίξει για, τον για, Πάφου Γιώργιο και όχι τον γιατί, Ταμασού ή τον Λεμεσού. Γιατί ο καθένα μα ναι. έχει ε, μια ε, οπτική γωνία από την οποία βλέπει το όραμα του για την Εκκλησία. Ναι. Και άλλο νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνει. Καλύτερα τη δουλειά του, κι άλλο με τον άλλο. Όσοι, λοιπόν, αυτό φωνού, το εσείς όσοι έχετε... λοιπόν συμφωνούν mm -hmm. με ένα, δεν χρειάζεται να τον προσεγγίσω. Ήδη με ξέρει, είμαστε mm -hmm. τόσα χρόνια μαζί. Ξέρει τον καθένα. Τι γνωρίζετε άλλο... από τώρα, ότι έχετε στήριξη, αν θέλετε, που συγκεντρώνεται πλειοψηφία σε περίπτωση που μπείτε στο θα τριπρόσωπο. Θα εξαρτηθεί αυτό το πράγμα mm -hmm. και από τη σύνθεση του τριπροσώπου. Mm -hmm. Αν κάποιο μπορεί να επιλέξει εμένα γιατί δεν θέλει τον άλλον, ή αν θέλω να επιλέξω κάποιον γιατί έχω επιλογή μεταξύ άλλων τριών. Να. άλλο δυο. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα δοθεί λύση μετά την Κυριακή. Επομένω, να μην βάζουν όπω λέμε. Και το δικό σα Να μπροστά από το άλλο. Ω τοποτηρητή, πανιερότατε, ε, εσεί θα κρίνετε για ενστάσει, αν προκύπτει οτιδήποτε, για να πάμε. Η Σύνοδο. Στη... Όχι, Η σύνοδος. Η σύνοδος. Ε, αυτό λέει το καταστατικό ότι τρει μέρε μετά τι εκλογέ γίνονται ενστάσει δεχτέ και σε πέντε μέρε η Σύνοδο τι εξετάζει. Mm -hmm. Δεν λέει πέντε μέρε, αλλά σε πέντε μέρε, μπορεί και από την πρώτη Να. Αν είναι λίγε, μπορεί να τι εξετάσει από την πρώτη μέρα. Και παίρνει τελεσίδικη την απόφαση, είναι η Σύνοδο. Ε, μπορεί να καταμετρήσει ξανά μια κάλπη. Γι' αυτό και μετά την καταμέτρηση, οι κάλπε σφραγίζονται mm -hmm. και τίθενται υπό την προστασία τη αστυνομία σε μια μικροπολιτική περιφέρεια, σε ένα χώρο υπό την προστασία τη αστυνομία. Άρα μεταξύ Χριστουγέννων και, και Πρωτοχρονιάς θα έχουμε... Έκεινε, γιατί ναι. μετά την εξέταση των ανεστάσεων ε, και την επικύρωση του τριπροσώπου από τη Σύνοδο, σε τρεις μέρες, λέει, το καταστατικό, ορίζεται η Σύνοδος για να ναι. εκλέξει τον Αρχιεπισκό. Μάλλον μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Και θα έχουμε πανηρότητα μετά, θα πρέπει, όπω δείχνουν τα πράγματα, μια Μητρόπολη θα κοινωθεί. Έτσι, ναι, το... θα ακολουθήσουν, θα περιμένετε τι ίδιε... Για Όχι. να μην υπάρξει κι άλλη διαδικασία. Αφού η... το καταστατικό να θέλουμε να είμαστε πιστοί, λέει ότι 40 μέρες μετά την κένωση του θρόνου mm -hmm. πρέπει να γίνουν εκλογές. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν χρονικά συμπίπτουν με τις πρωιδρικές. Θα, θα, θα ξεπεράσει μάλλον λίγο. Το, αλλά... Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντα πάνω η ρωτάτε, επειδή αντιλαμβάνομαι είναι και η τελευταία, αν θέλετε, σε, ε, ε, τηλεοπτική προβολή που απευθυνόμενος τους, σε όσους ε, επιθυμούν να ψηφίσουν γιατί να επιλέξουν τον Πάφο Γιώργιο και όχι, όχι έναν από του άλλου πέντε υποψήφιου. Είπαμε ότι ο καθένα μα έδωσε το όραμά του και το πρόγραμμά του. Ναι. Εάν νομίζουν ότι το δικό μου πρόγραμμα, που αναφέρεται και στη φιλανθρωπία τη Εκκλησία και στη νεότητα και στη θέση μα απέναντι στο εθνικό μα θέμα, και στη θέση μας απέναντι στο θέμα το μεταναστευτικό, και στη θέση μας απέναντι στην πρόοδο της τεχνολογίας, και την καθοδήγηση του λαού. Να μην είμαστε ουραγός η εκκλησία, αλλά να ανοίγουμε δρόμους. Mm -hmm. Και τώρα που μορφώνεται ο κόσμος, πρέπει και εμείς να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε για αυτόν τον μορφωμένον κόσμο, να του δώσουμε σωστές απαντήσεις. Αν αυτόν το βλέπει ο κόσμος και το εστερνίζεται, τον κάνω να μας δώσει την ψήφο μα. Αν εστερνίζεται τώρα όραμα κάποιου άλλου, να, να κάνει ό,τι θέλει. Εσεί ε, αν δεν περάσετε το τριπρόσωπο, έχετε, ξέρετε ποιο άλλο μπορεί να, είναι, να ταυτίζεται περισσότερο μαζί σα ήδη. Θα εξαρτηθεί ήδη από τι, Ποιο ναι. θα είναι το τριπρόσωπο. Ναι. Ναι. Ε, Εννοείται αναλόγω ποιοι θα μείνουν έξω. Ναι, ναι. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλέ επιτυχίε να ευχηθώ. Να, να πάρουν όλα καλά. Έχετε, είναι διπλό ο ρόλο ο δικό σα. Ευχαριστώ. Α... Ναι, Κυρίω εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει εμένα ω τοποτηρητή είναι να γίνουν οι εκλογέ με διαφάνεια mm -hmm. να γίνουν χωρίς ψεγάδι και ο κόσμος να κρατήσει την ήπια στάση που κράτη περίπου μέχρι σήμερα, ώστε να σκέφτεται και την επόμενη μέρα πώς ε, θα βγούμε στην Εκκλησία. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Καλή συνέχεια να έχετε τώρα.